Ρε Πιανή, να είμαι made in China. Κόκο κότα. Έτσι θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καμπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνει το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδαζα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνει το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μα τα πάμπο μου. Σε πάρε του το φόρκο το και γίνεται και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Σκέφτομαι για να ανοίξω pet shop. Pet shop. Με είναι τα ζώα. Με σέναν και διάφορα άλλα που θα φέρω από εξωτερικών. Ρε, θα έχω μπουγκάτους μέχρι λιοντάρκα αν πανούλα καλά. Θέλετε να σας φέρω το μενού? Χρειάζεται, ξέρω να που θέλω. Ακούω. Μία μπίσα με γεύση φράουλας. Θου κύριε φυλακή το στοματί μου. Ποιος είναι να φάει φυλακή? Χαμαρό. Ο παπάς σου, Πάμπο, με προσβάλλει συνέχεια και δεν με αφήνει να κάνω σωστά τη δουλειά μου όπως πρέπει. Εσύ να ποιο είναι η δουλειά σου? Μάρκετινγκ και μάνατζερ της ταβέρνας φυσικά. Ελάω. Δεν το πεις. Ομόνο, ελάω, ομόνο. Είπες το. Αντε ρε Γαλλία, πάρα έσκησε τη μαμά σου. Μην ανησυχείς, Αντεράκη. Θα πάμε στο σχολείο στην ώρα. Ναι, να την κάνουμε να βουράζει να βρίσκω καμιά λαγούχα την εδώ εκεί μέσα. Ποιες η μάμα μου άργησε να κοιμηθεί. Γιατί έκλαινε το μωρό. Α, για μήνα με ένας αργά και έλεγε μας ιστορίες ο Θείος ο Παύλος. Μα είναι ιστορίες. Ιστορίες από τα Λονδίνο. Ναι, κατάλαβα, από τις ιστορίες για αγρίους, ναι. Αυτές με ένα καλύτερο θείος του κόσμου. Έκυλαξε από τις κουβέντες που άκουσα ότι λαλή νομίζω ότι είναι ο πιο λαφαζόνης θείος του κόσμου. Ένα μου. Τότε μου, έψες έβλεπα ένα μοντά παράξενο όνειρο. Τι γλυκέ μου τήρανε, ότι ευκαλές μαλλιά? Όχι, ότι ήρθε ένα παιδί που την Αγγλία και λένε πως είναι γιος μας. Ήρθε ένα παιδί που την Αγγλία, Νικόλα, και είναι ο γιος μας. Και πού βρίσκεται τώρα? Προσωρινά θα μείνεις και στις Μάρες στο δωμάτιο του Μάικ μας. Τότε μου, σταμάτα. Και μπορώ να σε θέλω να κλαίεις. Σταμάτα, και είσαι πολλά σημεία μα κλαίεις. Μα πώς να σταματήσω, Νικόλα μου, άμα σε θέλω τόσο σταματημένο. Μα είναι ποτέ δυνατόν να ξεχάσεις το ίδιο το παιδί μας? Πειράζωσε τα σιωπητούα μου. Αθυμούμε τον Παύλο, τον Λεβέντη μας. Ώστε, αθυμάσαι βρε παλιόπαιδο. Απλώς αρέσκεις να με πειράζεις. Βασικά ναι. Αθυμούμαι, αλλά πολλές φορές κάνω ότι ξεχνώ για να βλέπω την αντίδραση σου. Ο Παύλος είναι ο πιο αγαπημένος μου γιος. Ένα γιον έχω, γιέ μου. Εσύ έναν έχεις, αλλά εγώ... Τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για. Τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για. Τι νοση είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Άντε αγάπη μου έφυγε, εγώ πρέπει να πάω σχολείο. Κάτσε ρε αγάπη μου να φάεις κάτι, να φάεις πρώτα, γιατί στραπάεις δουλειά. Δεν προλαβαίνω, πρέπει να περάσω να αφήσω στο μωρό στη μαμά μου. Άντεξε ως αύριο ρε δάκα μου, ως αύριο. Αρκεί δε Ευαλία να σε βοηθά. Εσύ Γιώργο με θέλεις δουλειά. Να πάω αγάπη μου, αλλά κάνω κάτι τηλεφωνήματα για κάτι και θύματα μεσήγες δουλειές. Να πάω λίγο. Καλά, δεν ξέρω αγάπη μου, άντε γεια σου. Στον καλό, στον καλό. Πρόσχε που οδηγάς, μάρου. Ναι. Έλα, παππού. Πού είσαι?
Θα ακούω οι ρούστες γειτονιάς που αφή πεθερά μου, πατέρα. Άντε, τέλειο, έφυγε. Το παιδί είναι ελεύθερο. Έλα, να δούμε τι θα κάνουμε την υπόθεση μας. Βάλε ένα μέτριο πάνω και σε τρία λεπτά είμαι τζαμέ. Έχω εξελίξεις. Εντάξει, με τον καλό. Εντάξει. Επάνω, sorry, φέρε λίγο καφέ μου για μέσα στο περίπτερο. Για μέσα στην Πασοκολαντίνα. Α, ναι, εντάξει. Ακούεις. Και ζάχαρη νομίζω. Α, καλά. Θα σου πω, μπρίκιν έχει ξαφέρω. Όχι, μπρίκιν έχουμε πάνω. Οκ. Κάνε άνω σοβαρά τα πράγματα που γίνονται μέσα στο νοσπινί, χαλαρούσαν πολλά. Έφεραν κανένα τα πρόβλημα σου. Συμφωνά με το ρολόι μου, η κυρία Δακόν 8 λεπτά καθυστερημένη. Άντε, μωρέ, αγλίωρος, αρκίσαμε, μάνα μου. Είναι η πρώτη φορά, κυρία Δάκου. Και χτες τα ίδια είχαμε. Απολογούμε αφάνταστα, Σωτηράκη μου, ως προσωπικός σου σοφέρ που είμαι. Την άλλη φορά που να το κάνω να με απολύσεις. Αλλά επειδή είμαι καλός, θα σε απολύσω. Ευχαριστούμε, Σωτηράκη, είσαι πολλά καλός. Αλλά τον μπορούν φολοβάκια να σου δώσω τα Χριστούγεννα φορκέτη. Άμενε για μου, εξήχασα το μωρό σπίτι, πρέπει να το φέρω να το αφήσουμε στη γιαγιά. Είδες πώς αμπνημένη είναι η μάμα μου. Εγώ το μόνο μου κατάλαβα, Γκάλια, είναι μας στρώνω σπίτι, χρειάζεται έναν άντρα, να πάρει τάξη, τάξη, Γκάλια. Να λύσεις ρε Σταυρού, η Σαβουλούνα σε δίκιο. Η μόνη μας λύση να είναι η τηλεόραση. Ηράκλη μου, αφού τούτον ξανασυζητήσαμε το και παλιά, πού να βρούμε εμείς τόσα λεφτά για τηλεοπτική διαφήμιση. Ξέρω εγώ να λέει ότι είσαι κάποιο γνωστό της στο Σίγμα και να μας κάνει καλή τιμή. Λοιπόν, μάστε, αν θα κάνεις διαφήμιση, θέλω εγώ να παίξω στην τηλεόραση. Άκουσες? Ποια τηλεόραση, ρε. Εσύ κάνεις για τον κινηματογράφο. Τώρα σου βάρω μιλώ. Ήταν πάντα τον ήρωα μου να κάνω καριέρα στη μικρή οθόνη. Ποια μικρή οθόνη, Ευαγγελία μου. Πού σε χωρί εσένα να είναι μικρή οθόνη. Εσύ θέλεις χώσινεμα. Ηράκλη, σταμάτα πάλι να πειράζεις το μωρό. Με έναν ησυχής Βαγγελιό μου και θα είμαστε όλοι μες στην τηλεοπτική διαφήμιση. Και μάλιστα με το καλύτερο μας χαμόγελο. Κατάλαβα. Αντί να κουβαλήσουμε τους πελάτες, να ουσκώμουμε ένα κουμπού του βούρου. Ναι, κατάλαβα τι θέλεις να πεις, κύριε. Να σου εξηγήσω ύστερα, αγάπη μου. Έφερα στο μωρό μαμά. Και εσύ ένιωσε, σε παρακαλώ, σε μια ώρα πρέπει να βγει όλα. Δεν φοβάσαι, να τη θυμίσω εγώ. Α. Καλό. Εσύ ένα θυμάσαι να φάει ο ίδιο και να θυμηθεί για άλλου. Μα πού είναι το μωρό. Το μαμά το μωρό, με στην αμαξού. Κόρη μου, μιλώ σου για τον αδερφό σου, τον Παύλο. Α, τσίνον το μωρό. Κοίταξε, επειδή πα στην ανάπτυξη του ακόμα, κοιμάται. Καλά, μέσα με έρκα να σηκωθεί. Λοιπόν, έφυγε εγώ και έρχεσαι για το σχολείο. Να πα το καλό. Μα εμάρο πάει σχολείο, ακόμα να ξεσχολήσει. Πε. Πέμουν εδώ. Πέμουν εδώ, εξελίξεις έχουμε και εσείς μες αγωνία. Έπιασε με τηλέφωνο μια συμμαθήτρια μου, η Λουκία. Η Λουκία, η οποία. Η οποία Λουκία είδε τη Ρέναν την Κυριακή το μεσημέρι. Μα σου αρμιλάς, πού. Στον ενάριο στη Λεμεσό. Γιώργο! Ναι, αγάπη. Αλλά η αγάπη μου ξύπνησα την τσάντα μου αφηρημένη. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Πρόσεχε, μάρο μου. Έλα. Γιώργο, ξέχασα να σου πω. Ναι, ο Παύλος μόνος σου σημαίνει, δεν θυμάσαι εδώ. Τώρα που να αφήσει να πάει δουλειά, αν ξυπνήσει, πάρ' το μαζί σου στο ξενοδοχείο να μην μείνει σπίτι μόνο του να βοηθεί. Εντάξει, αγαπητέ μου. Τι με πόρτο κλείσαν στα τραπέζια. Εντάξει, αγαπητέ. Να το ξεραγίσω με έναν ισχυσμάρο. Έλα. Έλα. Όχι. Όχι, έλα, ρε, αστεί, ακούμε. Έλα, Τζέφι. Δεν μου τα δω. Αχ, εχάρηκα πολλά που ήταν ο Παύλος. Ομόρφη ήταν ο Μασκαράς. Όπως το είπες, Μασκαράς έγινε και. Εμείς να το σπουδάσουμε γιατρό και τούτος να θέλει να πάει να μου γίνει κλόου. Όχι κλόου. Κόμικο τάχει δαχτυλουργός. Είναι Γιαννής και Γιαννάκης. Ούτε Γιαννής, ούτε Γιαννάκης. Το όνομα του παιδιού είναι Παύλος. Νικόλα, κόψε τις τσόφτες διότι θα έκραγω. Αν θα κραγείς, να βγεις έξω. Να μην μας λερώσεις το παρκέ. Βουράτε, βουράτε, πιάμε τηλέφωνο η Σαβουλού. Όπου να σε δαμέλαλη. Γιατί? Να γίνεις τη σήμερα η διαφήμιση. Ρε, Ευαγγελία, πού είναι η Ευελίνα. Εντόφτη σήμερα. Εντόφτη. Απαναγία μου, ρε παιδιά, ποιος είναι να φαρίστη σήμερα στην τηλεόραση. Εγώ, γιατί πέφτω σου λί. Όχι, μάνα μου, εσύ πέφτεις μου και πολύ, μάλιστα. Hello!
Λοιπόν, ετοιμαστείτε για τη διαφήμιση της χρονιάς. Και Σταύρου, γλύωρα, γλύωρα. Πήγαινε να φέρεις όλα τα σύνεργα του μακιγιά σου. Να πάω, κόρη μου. Να φέρω σε λίγο κοτσινάδι να μου βάλεις. Οτιδήποτε καλλιντικό να έχεις στο σπίτι, φέρνω. Θα μας χρειαστούν όλα. Πάω αμέσως. Σταύρου, εγώ μια σίκλα με πολλιά που την φύλλα να σπρωιάσω τους τοίχους. Να πάω να τη φέρω ζυγή. Ένα μπράβο να ξέρεις, Κέρακλη. Ότι το μακιγιά στη σήμερα ημέρα κάνει θαύματα. Θα σας κάνω όλους εδώ μέσα να δείχνετε γκούκλι, γκούκλι. Εγώ, Σαβουλού μου, δεν θέλω μακιγιάζ. Εγώ έχω αυτό που λένε φυσική ομορφιά. Το σίγουρο είναι ότι η Ρένα είναι ακόμα στην Κύπρο. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά πού ακριβώς. Η Λουκία, η φίλη σου, η Αμερή, μπορεί να μας βοηθήσει. Που κάποιες κουβέντες που μου είπες στο τηλέφωνο, πιστεύω πως ναι, πατέρα. Η Λουκία πρέπει να ξέρει σημαντικά πράγματα για τη Ρένα. Καλά, τώρα τι περιμένουμε, κάτι. Τι περιμένουμε, να πάμε να την έβρουμε, να τελειώνουμε. Σε τούτη φάση δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρηθεί κι εσύ, πατέρα. Κάνε εσύ τις δουλειές σου και θα ερευνήσω εγώ την ιστορία της Λουκίας και θα σε πιάσω τηλέφωνο. Δεν μπορεί να κάνει. Α, σε πιάσω τηλέφωνο. Όχι το άλλο που είπες. Να, ιστορία, να τη διερευνήσουμε. Να τη διερευνήσει. Μπράβο, εντάξει. Ταξί. George! George! Σε εντάξει, είναι το μωρό πάνω και ξύπνησε. Το μωρό, μα μίλησε έτσι γλύωρα το εγγλέζικα. Ο δύο του μωρού, ήρθε από την Αγγλία. Έλα κάτω, Παύλο! Εγώ να πω, πατέρα, και θα σε κρατώ ενήμερο. Αν με κρατήσεις ενήμερο. Μα τώρα το ρέτα εσάς και τα ελληνικά του μωρού. George, come over to the kitchen! It's okay, Παύλο, it's okay. Come over to the kitchen and you have a feeling you have a shower. Άρε, Παύλο, τέλειωνε! Επία χαμένα τόσα χρόνια σπουδές. Αχ, ρε Παύλο, τι μας έκανες. Δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτε. Να πιει μια αναφρούζα. Μόι να με δουλεύκεις, γιατί να ξεσπάσω πάνω σου. Αφού έτσι το αρέσκει του Μιτσί. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Μα τώρα σοβαρό μιλάς. Δηλαδή εσύ αντί γιατρό προτιμάς το κωμικό ταχυδακτυλουργό, η μισή μου. Ναι, εγώ τους οδοντογιατρούς φοβούμαι τους. Όχι, τα χειδαχτυλουργία αρέσκουν μου πολλά. Εσύ είσαι στον κόσμο σου. Τώρα να ξυπνήσει και να τον παραλάβω, να μου εξηγήσει και εμένα να καταλάβω καλέ, γιατί θέλει να γίνει ταχυδακτυλουργός. Και εγώ θέλω να μου εξηγήσει πώς φτιάχνει το κουνέλι μέσα από το καπέλο. Γιατί, να τον βοηθάς τίποτε στα νούμερα του. Και γιατί ειδικά αρέσκει σου το τρίκ με το κουνέλι. Γιατί το κουνέλι ταβάς είναι το αγαπημένο μου φαΐ. Α, ναι. Και παρακάτω. Κάθε μέρα θα βγάλω ένα κουνέλι μου το καπέλο και θα μου το μαϊρεύκεις. Όταν πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο κι όταν μου έδινε στο βιβλίο μου λέγε σ' αγαπώ. Στην γειτονιά στο κοντινό παρκάκι έπαιζες πάντα σαν μικρό παιδάκι κι όταν καθόσουνα στο παγκάκι μου λέγε σ' αγαπώ. Θα σου κάνω έναν English breakfast. 15 χρόνια στο Λονδίνο ευαρέθηκα το English breakfast. Θέλω έναν κυπριακό πουκόμα με χαλούμι και παστούρμα. Χαλούμι και παστούρμα. Έμασα είναι να τη γανίσουμε μέσα στην κουζίνα να αρφήσω, κύριε Παύλο. Εντάξει, αμέν τη γανίσουμε τα μένα, να τη γανίσουμε στο σαλόνι απέναντι. Ρε κωμικό φάτσα. Τελικά είχαμε πολλά καλά που γίνεσαι κωμικό. Ποτέφτιος. Κωμικό ταχυδακτηλουργός. Βοτζίν, ναι. Να μην πεινάσεις σκεφτούμε όμως, ρε Παυλάκη. Γιατί να πεινάσω? Έχει φάει δια μου τούτη δουλειά. Απάνεια μου, δεν το σκέφτηκα. Τούτο. Περιμένεις. Ρε Παυλάκη! Along with me. Simple as can be. Next time
feeling blue, just let the smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. Αντέρα Σαββουλού, εμείς είμαστε έτοιμοι, α. Ο κάμερμαν που είναι. Εγώ θα είμαι η κάμερα, γουμαν. Μα περνούσουν για τούτες οι δουλειές, Σαββουλού μου. Αχ, και πολλά κρυφά ταλέντα που έχει η Σαββούλα. Έχασε πάντως ο γιος σου που δεν με πήρε. Σαββούλα, είναι ώρα τώρα να αναλύσουμε τα σεξουαλικά σου ταλέντα. Ο σκηνοθέτης πότε να έρθει. Ήρθε. Ήρθε. Μα ρε παιδιά, πού τον άνθρωπο να τον ξέρουμε καν καφέ, α. Βρίσκεται εδώ μπροστά σας. Εγώ θα είμαι ο σκηνοθέτης. Εσύ. Ναι, εγώ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσύ ειδικά και η Ηράκλη ήθελες να κάνεις διαφήμιση δωρεάν. Τι περίμενες να κάνω, α. Να τηλεφωνήσω του Σπίλμπερκ να έρθει να σε σκηνοθετήσει, α. Αλλά μην ανησυχείτε, καταλάβω πολύ από σκηνοθεσία. Μακάρι, αλλά λέω ψέματα. Αλλά από τη διαφήμιση είναι αυκή πατάτα. Πατάτα, είσαι και φαίνεσαι, ακούεις. Με τσακώνεστε. Είμαστε σε ταβέρνα. Το κύριο φαΐν της ταβέρνας είναι η πατάτα, είναι έτσι. Αν ευκεί και πατάτα, διαφημίζουμε την ταβέρνα μας. Ηράκλη, να μου δες οι μπελάρες που λαλείς τώρα. Ξέρω εγώ ρε Σταύρο, ξέρω ούτε εγώ να που λαλώ. Πότε να απελπισία μου, γύρισε μου και σε μπελάρα. Μα μην απελπίζεστε, μην απελπίζεστε. Μετά από αυτήν τη διαφήμιση, ακούτε, δεν θα έχει χώρο στην ταβέρνα, δεν θα έχετε που να βάλετε τους πελάτες. Μα γιατί κλαις, Βαγγελίτσα μου εσύ. Γιατί σκέφτηκα ότι αν πετύχει η διαφήμιση και αν έρχονται πολλοί πελάτες, να κουράζομαι πολλά. Αν παντρευτώ και κάνω γιο και βγάλω τον Βασίλη. Γιατί να το βγάλουμε, Βασίλη. Ρε Παμπό, τούτη Λουκιά είναι τέλος μια ζήτη. Με άνθρωπο. Ενώ εμφανισιακά είναι καμιά καλή. Λέκη, είσαι παντρεμένο. Είναι παντρεμένοι έχουν ψυχή, ρε Παμπο, μόνο κατάλαβα δηλαδή. Επειδή έκανα το λάδο και πάρε παντρεύτηκα δίκαιο να θαυμάσω το ωραίο. Να θαυμάζει, ρε κουμπά, ρε. Τι πας να με θαυμάζεις. Αλλά όχι να κουμπάς. Σου, όπως είναι τούτο. Μια χαρά, κάτσε. Να συστήσει κάποιο στο αστυνομικό όργανο. Ναι, όργανο, υπομονή όργανο. Λουκιά μου από εδώ είναι ο Τάκης ο Ζιπέτος, είναι ο εξάδελφος μου. Ελπίζω να σε πειράζει που ανέφερα, αλλά ένα αστυνομικό καταλάβεις. Πολλά θυκιά σε πολλά. Χαίρομαι πολύ. Εγώ χαίρομαι παραπάνω. Σε πολύ γοητευτική γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σε αρέσουν οι άντρες με στολή. Α, τρελαίνομαι για άντρες με στολή. Σοβαρά. Να φανταστείς ο φίλος μου εν της ΜΑΒ. Της μηχανοκίνητης μονάδας αμέσου δράσεως. Βεβαίως, ναι. Οπότε, συνάδελφος. Οπότε, κάτσε τη μάπα χαμέ, γιατί αν έρθει να με και πατσαρκάσεις, και γλιτώνω σε. Απόψε θα γίνει καυκά στα τραβηχτούν μασέρκα. Απόψε θα γίνει καυκά στα τραβηχτούν μασέρκα. Τσουλί θα τρέξουν στον καυκάν και ως τα δυο σου σέρκα. Τσουλί θα τρέξουν στον καυκάν και ως τα δυο σου σέρκα. Πήγαμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο τρανείο. Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Παρακαλώ, παρακαλώ παιδιά, καθίστε στις θέσεις σας. Τι το κάναμε εδώ, τι συμβαίνει? Τίποτα κυρία, δεν περιπέζω να λένε το Σοκράτους. Και γιατί περιπέζετε λίγο το Σοκράτους? Επειδή φαίνεται ερωτευμένος κυρία. Μα δεν είναι και τόσο τραγικό αυτό για να το κοροϊδεύετε? Οι αθώοι εφηβικοί ενθουσιασμοί είναι κάτι πολύ φυσιολογικό στην ηλικία σας. Ας τους κυρία για μπελάρες πρόλου. Ναι, γιατί δεν είσαι ερωτευμένος δηλαδή στο κράτος. Είμαι κυρία, αλλά είμαι κοπέλα. Δηλαδή με τι είσαι ερωτευμένος στο κράτος? Με το Αποέλ. Θρύλο, στο καλό, να γελάς εσύ, α. Ξέρεις τι θέλω, ρε Παύλο μου. Πού να ξέρω, είμαι ταχυδρομικός, είμαι μάγος. Θέλω να μου κάνεις το τρίγα, μου δείξεις το τρίγμα του τσιγάρου. No problem. Άντε. Κάνεις έτσι, πιάνεις το τσιγάρο και κάνεις... Αυτό κάνεις... Και φτιάνει από τα αυτιά. Όχι. Με τα αυτιά είναι...
Είσαι απίθανος. Είσαι γρήγορος πολλά. Δες το κάτι. Πολλά καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πήγες τέλειος τις καρδίδες σου και πήγαινε άλλαξε να σε πάρω το ξενοδοχείο μαζί μου. Μπορώ να πάω με τις πιτζαμές. Όπως θέλεις μπορείς να πας. Ας το καλό. Αν θέλεις βάλε και φύλλα σιγής. Όχι, νομίζω να πάω να ντυθώ γιατί με το φύλλο της σιτζάς να πιάω φαούρα. Αγία μου. Λοιπόν, για να δω. Είμαστε έτοιμοι όλοι να βρούμε τα πλάνα μας. Εγώ θέλω να είμαι δίπλα από το φούρνο. Δίπλα, ρε Βαγγελία, χωρίς να είσαι μέσα. Ηρακλή, σταμάτα να πειράζεις το μωρό μας. Που την αγαπώ και πειράζω, τύρε Σταυρού. Σταματάτε τώρα. Λοιπόν, εσύ πια Σταυρού θα έρθεις έτσι δίπλα από το φούρνο, θα βάλεις το χέρι σου έτσι μπράβο τα πάνω και θα βγάζεις έναν ωραιότατο συνήν από ψητό. Είναι καλύτερα να ρίξουμε τη Σταύρου που σπάσει ένα κουνελί. Για όνομα του Θεού, πια Ηρακλή. Εντάξει, ρε, σκέφτηκα. Εγώ θέλω να σερβίρω και να ακούγεται το τραγούδι νηπιό. Καλή γκαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ. Ναι, σταμάτα τώρα. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, πάρα πολύ καλή ιδέα σου. Εσύ θα κάνεις την γκαρσόνα, έτσι, και θα ποζάρεις εδώ στο φούρνο, έτσι, κοίταμε, και θα κάνεις ό,τι βγάζεις παραδοσιακά φαγητά, καταλάβαμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Εσύ και η Ράκλη θα κάνεις τον πελάτη. Εσύ, Ευαγγελία μου, θα κάνεις ό,τι πας και σερβίρεις τον πελάτη. Έτσι με χάρη. Φυσικά, με όση χάρη μπορείς να έχεις. Ήταν υπονοούμενο για μένα τούτο. Ναι, εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, εγώ αποφασίζω και μπορώ να λέω όσα υπονοούμενα θέλω. Καταλάβαμε. Λοιπόν, έτοιμοι, action! Action το προσκύνημα σου. Γαμπρέ, εξύπνησε ο Παύλος. Όχι, δεν θα τον πάρεις μαζί σου στο ξενοδοχείο. Θα το φέρεις δαμέ πρώτα που θέλω να το μιλήσω. Φέρνω σου τον εγώ ύστερα, εντάξει. Τώρα, κύριε Παύλο Παλιάτσα, κι είμαι καλή για λόγους. Πάμπο, πάντως δεν άλλαξες καθόλου που τον καιρό που τελειώσαμε το σχολείο. Μπορώ να σου πω ότι τώρα είσαι ακόμα πιο όμορφος. Ούτε εγώ άλλαξα. Κι εγώ μπορώ να πω ότι τώρα είμαι πιο όμορφος παρά μου στο σχολείο. Παιδάκι, μπορείς να σκάσεις. Εάν πεις τη μαγική λεξούλα, σε παρακαλώ, μπορεί. Μπορείς, σε παρακαλώ, να σκάσεις. Τώρα μάλιστα, θα σκάσω. Μπράβο. Θέκιο. Τι μου ρε, Λουγκιά. Εσύ πώς θα μάθεις την ιστορία μου, Ρενά. Μα κυκλοφόρησε. Νούλη Λευκοσία μιλά για τον την υπόθεση. Μάλιστα. Ο κόσμος το έχει τούμπανον και εμείς κρυφόν καμάρι. Μάλιστα. Λίγαμε ρεζίλη σε όλη την χώρα, δηλαδή. Εντάξει, ρε. Σιγά τη Μεγαλούπολη. Δει. Τώρα που συζητήσαμε τα θεματικά σας, θέλετε να προχωρήσουμε να κάνουμε και λίγο μάθημα. Όχι! Ήμουνα σίγουρη για την απάντηση. Λοιπόν, ελπίζω να μελετήσετε αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πες μου εσύ, Θεοδώρα, ποια γειτονική χώρα κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα? Η Ιαπωνία. Ποια όνομα του Θεού, παιδί μου, η Ιαπωνία είναι η γειτονική χώρα? Καλά που δεν μας είπες και την Κίνα. Πες μας εσύ, Νάταλη. Η Ιταλία, κυρία. Μπράβο, παιδί μου. Η Ιταλία. Και ποια ήταν η απάντηση των Ελλήνων όταν μας ζήτησαν την ανεφόρον παράδοσή μας? Το όχι, κυρία. Μπράβο. Θυμάσαι να μου πεις και ποιος είπε το όχι? Όχι, κυρία. Άντε ρε, παιδιά, είναι εύκολο. Ο με τα ξ. Ξαβουλός. Σιγά μην είναι και ο Σπυρόπουλος. Ο μεταξάς το είπε, παιδιά. Και στην Ιταλία είχαμε δικτάτορα τον Μουσολίνι. Τι ξέρεις να μας πεις για τον Μουσολίνι, Σοκράτους? Ξέρω έναν τραγούδι, κυρία. Άντε ρε, όλοι μαζί. Κοροϊδό Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρέμε κι όλοι το χακί. Παύλο μου, θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Μαμά, πάντα μιλώ σοβαρά. Τόσο μητσί σε πήρε που μένα. Αυτό δεν θα το σχολιάσω. Πρόκειται για την απόφαση σου, μάνα μου, να κλείσεις το οδοντιατρείο. Δεν σου κρύβω ότι αυτό με στενοχώρησε. Πάμε!
Παύλο, μιλώ σου! Ακούω. Μα δεν γίνεται, γιέ μου, να σου μιλώ και εσύ να μου κάνεις μαϊμούν ηλίκια. Είσαι μια μούλια, ήθελες να την αφήσω να προσγειωθεί πάνω στη φαλάκρα του. Εγώ δεν έχω φαλάκρα. Θεέ μου, είχα ένα που με βασάνιζε μέσα σε τούτο το σπίτι. Τώρα έγινα δυο! Έπιαντη! Εγκαλή! Νικόλα! Ξέρει να μου πει με ποια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα τελικά αναμετρήθηκε η Γερμανία και ποιο το αποτέλεσμα. Με την Αγγλία, κυρία, και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω νικήσα στα πέναλτι 5-4. Νομίζω πως έχεις μπερδέψει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με το παγκόσμιο κύπελλο. Άλλος. Με τη Ρωσία, κυρία. Σωστά. Και ποιος ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους που δεν κατάφερε να νικήσει τη Ρωσία ο Χίτλερ? Πες μας εσύ, Μαρία. Εν ήξερα, κυρία. Σκέψου λίγο, παιδί μου. Οι Ρωσίδες. Οι Ρωσίδες, θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Ο Ρώσικος χειμώνας, παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που είμαι σίγουρη ότι μέχρι και ο Σοκράτης μπορεί να μου την απαντήσει. Μέν είσαι τόσο σίγουρη, κυρία. Ποιος ήταν ο Χίτλερ? Α, δεν το ξέρω. Ήταν ένας φανατικός ο πάρος. Φτάνει. Εγκόντεψε όμως, ε, ναι. Εγκόντεψες τόσο πολλά που σκέφτομαι να σε στείλω στις κόντρα πλάκες. Αύριο διαγώνισμα! Όπως ξέρεις, Πάμπο, με τη Ρέναν ήμασταν κολλητές. Α, μόνο κολλητές, αυτοκολλητές που ήσασταν. Αφού εγώ θυμούμαι σας σε κάθε διάλειμμα, ήσασταν μαζί. Να μου θυμίσαι εδώ, ρε παιδιά. Είναι τώρα που περνούσαν στο σχολείο. Πράγματι, ρε. Το διάλειμμα δεν έπαιζε. Τέλος πάντων, ρε Ταγιά, στις πελάρες να μιλήσει και η Λουγία. Να μιλήσει. Γιατί να μην μιλήσει. Η γεροστόμανη κοπέλα. Που λες, Πάμπο μου, την κυρία εκείνη μου στη Λεμεσόν. Επειδή αρέσει και μου πολλά να κάνω βόλτες στη θάλασσα, ηρεμή με. Σοβαρά. Τούτο σημαίνει πως είσαι ρομαντική. Και με αρέσει και μου η θάλασσα, που σημαίνει είμαι και εγώ ρομαντικός. Που σημαίνει... Τακί, κόψε τώρα, κουμπάρε. Συνέχισε, ρε Λουγιά μου. Έτσι όπως έκανα τη βόλτα μου στον ένα αέριο που λες, ήταν τη Ρένα. Και θυμήθηκα τούτην όλη την ιστορία, τους ισχυρισμούς της ότι το παιδί είναι δικό σου. Και αποφάσισα να σε πάρω τηλέφωνο. Μπορεί να με πιστεύει κανένας, αλλά εγώ ξέρω σίγουρα ότι ό,τι λέει η Ρένα είναι πελάρες. Αφού ποτέ δεν κοιμήθηκα μαζί. Εγώ πιστεύω σε Πάμπο μου. Στο κάτω-κάτω, αν γίνεται έτσι πράγμα, θα ήμουν το πρώτο άτομο που θα το μάθαινε. Αφού είμαστε στενές φίλες, μέχρι που έφυγε για την Αμερική. Είμαι 100% σίγουρη ότι το παιδί δεν είναι δικό σου, Πάμπο. Τώρα, σηκώστηκε η τρίχα μου. Ναι, αλλά γιατί να μου κάνει τέτοιο νεκάτομα στη ζωή μου. Γιατί ήταν ερωτευμένη μαζί σου, Πάμπο. Έτσι εσύ έβλεπες το σαν μαθητικό φλερτ. Έτσι ποτέ σου δεν συγχώρεσαι ότι μετά το γυμνάσιο έφτιαξες τα με την πέν. Μα γιατί να μου κρατεί το συγκάτσι, άρε κουμπάρε. Στο κάτω-κάτω η σχέση μας ήταν ένας εφηβικός ενθουσιασμός. Πόσο σοβαρά έπρεπε να το. Μου μαθητής. Αχ. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Μα τι όμορφα μανούθια έχει ο Παύλος μας. Ναι, εσύ μπουλούκο που δεν έχει τα μαλλιά του. Στην ηλικία σου είχα κι εγώ έτσι η μαλλιά. Θυμάσαι, Παύλο μου. Πού να θυμηθώ, αφού όταν ήσουν στην ηλικία μου, εγώ ήμουν αγέννητος. Ντα, ο ίδιος μάνα μου νομίζεις ότι θυμάται, είναι τέλος ήταν πριν 40 χρόνια. Τούτος δεν θυμάται τι φάει σήμερα. Κουτσά. Όχι. Πατάτες αντιναχτές. Όχι. Όρνηθα. Όχι τώρα, παπά. Κρίμα τα λεφτά που εξόδεψα να σε κάνω ταχυδακτυλουργό. Α, ντομάτα, πιάσε την ντομάτα και σε λίγο να βγάλω αγκούρι να κάνω με σαλάτα. Α, τότε μου, ήβρα πως έγινε εκατομμυριούχος ο γιος μας. Θα ανοίξει φρουταρία. Βγάλω μου μια γκάλισσα. Ωχ, να
που μου πω μια ερώτηση. Σε ακούω, Σωτηράκη. Που έμαθα η κυρία τότε ότι ο αδερφός σας είναι παλιάτσος, είναι θυμωσέ. Πόσες φορές να σου πω, δεν είναι παλιάτσος. Έχει δίκιο η Κάλια. Είναι παλιάτσος, είναι entertainment manager. Α, μπορείτε να μου το μεταφράσετε ελληνικά. Ναι, είναι ας πούμε λειτουργός ψυχαγωγίας. Εγώ πάντως πρώτη φορά άκουσα έτσι επάγγελμα. Άκου να σου πω, Σωτηράκη. Επειδή είναι θείος μου και τον λατρεύω, πρέπει να τον λατρεύεις και εσύ, κατάλαβες? Κατάλαβες, κύριε Σωτηράκη. Έφερε χάρη που σας έχω άλλη μία. Άντε, έτσι δεν φράνει μια. Άκου παγιάτσος μη. Εντάξει ρε Ευαγγελία, μην κλαις μάνα μου, εντάξει. Μην κλαις κόλου. Και να σου κάνω άλλο ένα σαν. Με φραντζόλα. Ναι ρε, με φραντζόλα. Νικόλα. Νικόλα, είσαι καλά? Αου! Πού ταξιδεύεις, Χριστιανέ μου, και έμεινε και χωρίς σαν το χάντο. Φορώ τηλεόραση. Μα σοβαρά. Περίεργο, διότι η τηλεόραση είναι σβηστή. Σβηστή? Ναι, μάνα μου, παραπάνω σβηστή και που σε. Φαίνεται πως ξέχασα να την ανάψω. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Μα, Θεέ μου, μου αλλού, είναι Νικόλα. Όπως τον David Copper. Δηλαδή, ξέρεις το? Ξέρω τον. Τρώαμε ψωμί και άλλας μαζί. Σοβαρά? Yeah. Εγώ έτρωγα το ψωμί και τούς το άλλας. Θέλεις να πεις, κύριε Πολ μου, μπορεί να εξαφανιστείς και κάτι μεγάλο? Πόσο μεγάλο, όπως την κελέ σου? Όχι ρε μάστερ, κάτι πιο μεγάλο. Μπορεί να εξαφανίσεις το ξενοδοχείο, να πούμε. Για μένα έτσι, φίλε, άμα εξαφανίσεις το ξενοδοχείο, μπορεί να δουλευτεί, ρε, να μείνεις άνεργος. Πού ρε μάστερ, δεν το σκεφτήκα, είδες. Με μου, σε παρακαλώ, Παύλο. Τον κύριο Τσιρίπηλο, μπορεί να τον εξαφανίσεις. Ό,τι θέλει το μωρό. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε, φιχανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Έτσι θέλεις τα σευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν είναι φακά. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει.